παιχνίδι στα δύο πρώτα τουλάχιστον να εξασφαλίσουν τον δράκο ανέμακτα. Mm-hmm. Τον πρώτο δράκο στο παιχνίδι, ο οποίος ουσιαστικά τους δίνει και ένα πολύ καλό πλεονέκτημα για να ξεκινήσουν. Ένα πλεονέκτημα το οποίο διατηρούν μέχρι να γίνει απλά, μέχρι απλά να μεγαλώσει και να γίνει πολύ μεγάλο απέναντι στην Fnatic. Και τότε είναι που χτυπούν, κάνουν το engage τους και πραγματικά κλειδώνουν τα παιχνίδια. Θέλω να δω λοιπόν τι έχουν σκεφτεί αυτή τη φορά οι Fnatic και πώς θα αντιμετωπίσουν την πάρα πολύ δυνατή Alliance. Είναι on fire αυτοί οι παίχτες. Ακριβώς αυτό που είπες και εσύ νομίζω στην αρχή, ότι μόλις πάρουν εμπρός δεν σταματάνε ποτέ. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να το κάνουν οι Fnatic αυτή τη φορά. Ενώ βλέπουμε και το poll για το Twitter. Για το ποιο θα πιστεύω ότι θα κερδίσει. Νομίζω ότι σίγουρα η άποψη του κοινού έχει επηρεαστεί αρκετά από τα πρώτα δύο παιχνίδια. Θα ήθελα να έχουμε και ένα στατιστικό έτσι, από το δικό μας το poll. Πόσο? 70 η Fnatic, 20 για την Alliance. Για να δούμε αν θα βγει αληθινό αυτό το στατιστικό, η πίστη που υπάρχει στο chat του e-gaming. Πάντως, για μια ομάδα του, στο Βεληνικές της Fnatic, σίγουρα το 3-0 δεν είναι σκορ επιθυμητό για finals. Πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω απέναντι στην Alliance. Πρέπει να νικήσουν στο ένα παιχνίδι. Και ας είναι λοιπόν αυτό, γιατί δεν υπάρχει κι άλλο, Gentoic. Ακριβώς. Και από ό,τι βλέπω, μπαίνουμε στο τρίτο κατά σειρά παιχνίδι, ίσως και το τελευταίο αν επικρατήσουν οι Alliance. Και πάλι στην πλευρά είναι ο Froggen, ο Wicked, ο Souk και όλοι οι υπόλοιποι Alliance. Από την άλλη μεριά έχουμε τον XP και τον Reckless και τη Fnatic. Για να δούμε ποιος θα υπερισχύσει. Ακριβώς, τρέχουν όλοι οι παίχτες. Δεν βλέπουμε κάποια περίεργη. Καμιά περίεργη επιλογή στα items. Δεν νομίζω να δούμε κάποια επιθετικότητα από καμία από τις δύο ομάδες. Εμένα οι δικές μου προβλέψεις λένε πάντως πως το early game της Alliance ίσως εξελιχθεί σε τρελούς ρυθμούς. Νομίζω ότι μετά την επικράτησή του στο προηγούμενο παιχνίδι θα είναι πολύ πιο άνετη και πιστεύω ότι θα κυνηγήσουν να κάνουν κάποια παραπάνω plays από αυτά που τους επιτρέπει ένας τέτοιος τελικός. Και γι' αυτό το λόγο θα δώσω μια νίκη τουλάχιστον στα προγνωστικά μου εγώ εδώ τώρα στην Fnatic. Ίσως επειδή θέλω πάρα πολύ να δω παραπάνω παιχνίδια, ίσως επειδή μας έχει συνηθίσει η Fnatic στις μεγάλες ανατροπές. Ακριβώς. Ενώ εγώ περιμένω να δω τι build θα ακολουθήσει ο Souk, καθώς έχουμε δει διάφορα builds σε αυτό το Kha'Zix Jungle. Από τη μία παλιά βλέπαμε έναν Assassin Kha'Zix, μετά έχει προχωρήσει από μια μόδα που έφερε ο Diamond στο να τον παίζει full tank με μόνο ένα επιθετικό αντικείμενο. Μετά ο ίδιος πάλι έφερε πίσω το Kha'Zix. Όπως τον είχαμε συνηθίσει. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Souk. Μπορεί να νομίζω να επιλέξει οτιδήποτε, καθώς μας έχει συνηθίσει και αυτός σε πολλές αλλαγές. Προς το παρόν πάντως φαίνεται οι κινήσεις ακόμα πιο περιορισμένες από το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν βλέπουμε καν τα body wall, είναι σχεδόν σίγουροι και οι 10 παίχτες για τα lanes και το πώς θα διαμορφωθούν. Βλέπουμε κάποια wards στη θέση του body wall, τα οποία καλύπτουν τις εισόδους από τα jungle, έτσι ώστε να αποφευθεί κάποια κινητικότητα σε δεύτερο χρόνο ίσως. Και επιτέλους θα έχουμε ένα 2 εναντίον 2 lane. Γέλοσταρ, Reckless ενάντια σε Νιφ. Και Tabs. Ο Νιφ εδώ πιάνει τον Γέλοσταρ και ξεκινάνε να τον περνάνε αρκετό damage. Είναι η αλήθεια στην επαναφανά. Όμως ο Reckless με την Τριστάνα επίσης κάνει αρκετή ζημιά πάνω στον Νιφ. Τελικά κερδισμένη από τα trade για λίγο είναι η Fnatic. Ακριβώς εφόσον είναι και ένα μιλ χαρακτήρα ο Νιφ, παίρνει πολύ damage ήδη και φυσικά από το χαρά στο οποίο μπορεί να κάνει μια νάμη, μια πολύ δυνατή νάμη. Πάντως σίγουρα θα δούμε ξύλο στο bot lane, αν και φοβάμαι λίγο τον Brown Pick ενάντια σε μια Τριστάνα, για τον ίδιο λόγο που δεν είναι καλός ένας Brown ενάντια σε μια Caitlyn. Η αλήθεια είναι όμως ότι το range της Τριστάνα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού δεν είναι και τόσο μεγάλο, επομένως ο Νιφ θα καταφέρει πιστεύω να αντέξει σε αυτό το lane. Παρ' όλα αυτά το χαράς που έχουν είναι αρκετά μεγάλο. Εδώ ο XP και βλέπουμε ότι βγαίνει επιθετικά πάνω στον Froggen. Δύο βόμβες καταστρέφουν και την ασπίδα και ένα μεγάλο κομμάτι από τα hit points του Ισπανού mid laner. Παρ' όλα αυτά στο mana είναι πολύ καλύτερα ο XP. Ακριβώς, η κάμερα για άλλη μια φορά βρίσκεται στο bot lane. Μάλλον θέλουν να κάνουν κάποια επιθετική κίνηση τώρα. Οι Fnatic βουτάνε μέσα πάνω στο Tabs και περνάνε πολύ damage. Ignite πάνω του και συνεχίζει να χύνεται και ο γέλος. Το Reckless δεν είναι αρκετά κοντά για να μπορέσει να δώσει 2-3 παραπάνω για το kill. Σταματάνε εδώ οι Fnatic, αλλά κερδίζουν το lane. Ακριβώς, μια πολύ έξυπνη κίνηση από τους Fnatic, αφού γνωρίζουν ότι δεν υπήρχε vision από πλευρά Alliance. Κάνανε μια πολύ επιθετική κίνηση. Και για να νομίζουν οι Alliance ότι υπήρχε ο Souk, ο Cyanide εκεί πέρα, να κάνουν κάποια flash, να φορσάρουν κάποια flash. Καλό το bait, αλλά μόνο ένα heal χρησιμοποιήθηκε από τον Dubs. Ωου, αρπάζουν το Soa στο top lane, βουτάει πάνω και ο Souk είναι πάρα πολύ τον damage που έχει φάει, ούτε το flash, τον Sony first blood στον Souk. Ένα πάρα πολύ καλό gang. Στο top lane βρέθηκε ο Souk. Ένα απλό gang θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Έδωσε λοιπόν
το first blood στα χέρια του Σουκ και τώρα βρίσκεται ο Σάινετ στο bot lane. Μάλλον θέλει να δώσει κάποια μπάντες καθώς ο Τάμπς έχει χρησιμοποιήσει και το heal. Για να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει. Βγαίνει ο Σάινετ κάτω τον πύργο, έρχεται με δημία το teleport για να γίνει το 3-on-3 και τώρα ίσως επιτεθούν οι Alliance τελικά με τον Wicked να έχει φτάσει level 4. Δεν θα κάνουν κάποια κίνηση προς τον Reckless ή τον Yellowstar, αλλά αποσιωβούν αυτή την προσπάθεια της Fnatic. Το 1-0 παραμένει, το first blood στα χέρια του Σουκ και πάλι πολύ aggressive. Και πάλι πολύ aggressive και πάλι στο top lane αυτό. Σουκ μάλλον. Μπορεί να βγει να καλύψει, καθώς ναι. Ο παίχτης του λείπει από εκεί. Έχει και τα double buff, περνάει μπόλικο damage πάνω στον Σοάζ. Ένα Σοάζ ο οποίος επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει το flash του γιατί είδε την damage δέχτηκε, ήξερε πως ακόμα και αν έγινε το flash δεν μπορούσε να το κάνει. Τρομερό χαράς από τον Frogger. Καταστρέφει το wave, καταστρέφει και ένα μεγάλο κομμάτι της υγείας του XPK. Πάρα πολύ damage από τον Frogger. Σε πολύ αρχικά levels βλέπουμε ότι αυτός ο χαρακτήρας, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο στο να λέει να συναντίον του. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να σπαμάρει άπειρα τις βόμβες του και αυτό κάνει νομίζω. Είναι γεγονός, κατάφερε να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι του wave, κατάφερε να βγάλει και πολύ damage πάνω στον XPK με ένα σμπάρο δύο τριγώνια δηλαδή και πραγματικά ο Πέκε έχει και πάλι δύσκολη δουλειά απέναντι στον Frogger, φαίνεται να είναι στις πολύ καλές του μέρες ο mid laner της Alliance και πρέπει να απαντήσει με την ίδια απόδοση. Ο XPK Cyanide προσπαθεί με τη σειρά του να γίνει χρήσιμος δίνοντας πίεση σε κάποιο lane. Αυτό ίσως είναι του Frogger. Frogger κάνει πολύ ζημιά και πάλι επιθετικά μπαίνει πάνω στον Πέκε. Ίσως το πληρώσει εδώ Cyanide. Με flash αποφεύγει το κοκκούν. Δεν καταφέρουν να βγάλουν κάποιο kill και ενώ όμως το flash του Frogger. Πολύ γρήγορα ο flash από το Frogger. Πολύ καλά αντανακλαστικά από εκ μέρους του. Ένα flash λοιπόν για ένα gank το οποίο έκανε ο Cyanide. Νομίζω ήταν σίγουρα worth it. Ήταν η πρώτη του ουσιαστικά παρουσία στο χάρτη και τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Τον βουτάει τώρα εδώ ο Σουκ όμως μέσα στο ίδιο το jungle. Δεν καταφέρει να βρεθεί αρκετά κοντά για να του περάσει την damage. Έχουμε το recall από τον XPK και πιθανή πίεση στο mid lane. Από ό,τι φαίνεται όμως ο Σουκ επιλέγει να κινηθεί και πάλι προς τα πάνω. Του πιγκάρει ο συμπαίκτης του Αιγύ για το Pink World το οποίο διακρίνω ότι υπάρχει. Oh. Έχουμε κίνηση με τον Ιθ να βγαίνει πολύ επιθετικά rocket jam με τη μία ο Reckless πίσω. Και τώρα βλέπουμε λοιπόν τον Σουκ να βρίσκεται προς τα πίσω από το turret. Του δεν έχει φύγει ο Πέκε ακόμα. Ignite πάνω του το flash. Δεν περνάει τον τοίχο νεκρός από τον Σουκ. 2-0 ο Σουκ και πάλι έχει ξεκινήσει και γίνεται κτίνος ο jungler της Alliance. Και νομίζω ότι η ψυχολογική πίεση αρχίζει και φαίνεται πάρα πολύ εδώ πέρα καθώς το flash δεν ήταν καθόλου καλό. Δεν πέρασε πίσω από το turret. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να περάσει ανάμεσα στους τοίχους και να σωθεί εκεί. Και δέχονται δεύτερο λοιπόν. Κύριε Πιάννη, το Σουάζ και πάλι εδώ. Για να δούμε αν μπορεί να γλιτώσει. Ο Σουάζ δείχνει αρκετή ζημιά από τον Wicked, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Είναι μόνος του. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον Γάλλο. Ακριβώς και οι δύο είναι αρκετά χαμηλά αυτή τη στιγμή. Σουάζ και Wicked λοιπόν σε αυτό το top lane. Τώρα πλέον level 6 είναι ο Σουάζ, έχει το Wild Growth. Αλλά μαζί του φυσικά και ο Wicked θα πάρει αυτό το παραπάνω level. Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει, ακόμα επιμένουν ότι οι Fnatic μπορούν να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι παρόλες τις δραστηριότητες των πρώτων λεπτών. Το 2-0 θα παραμείνει και το προβάδισμα της Alliance είναι και πάλι γεγονός από νωρίς. Μέσα στο Rift βρίσκουν απαντήσεις. Οι Fnatic όμως η αλήθεια είναι πως όχι, πρέπει να βρουν κάποιο kill. Αν θέλουν να ξαναμπούν με την άνεσή τους στο game, τα θετικά μαντάτα είναι πως ο Reckless δεν έχει αναγκαστεί να φύγει από το lane του και έχει φαρμάρει πάρα πολύ καλά. Ενώ ο Tabs από την άλλη μεριά έχει κάνει ένα αναγκαστικό recall και έτσι έχει μείνει πίσω στο farm. Ακριβώς όλα θα φανούν φυσικά στο itemization το οποίο θα επιλέξει ο Reckless, ενώ τώρα έχουμε action. Βγαίνει ο Σουκ και πάλι δίνει το παρόν λοιπόν στο bottom lane εκεί που ο Reckless έχει πρόβλημα, κάνει το flash για να γλιτώσει. Γυρνάνε λοιπόν το aggression πάνω στο Yellowstar, ίσως γλιτώσει, αυτός κάνει το flash, ignite πάνω του, τρέχει μέχρι τον πύργο, μένει ζωντανός. Μένει ζωντανός και στο τελευταίο δευτερόλεπτο βουτάει μέσα. Και δίνει το shutdown στο Reckless, δώρο του Σουκ αυτό. Από Killing Spree λοιπόν μεταφέρει τα χρυσά του κατευθείαν στην τσέπη του Reckless. Ένα miscalculation κατά τη δική μου άποψη γιατί έδωσε πολλά gold στο αντίπαλο. Ειντικάρε στο μοναδικό παίχτη ο οποίος στέκεται πάρα πολύ δυνατά μέσα στο παιχνίδι. Είναι μπροστά στο farm, τώρα έχει και ένα kill πάνω του. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα το bot lane της Fnatic. Ακριβώς, ίσως έχει αρκετά gold και να βγάλει το static save τώρα που θα μπορεί εύκολα να πουσάρει και το αντίπαλο. Είναι εύκολο να πάρει λοιπόν το παραπάνω XP για την ομάδα του, για τον εαυτό του. Ίσως και καταφέρει και πάρει κάποιο μεγάλο προβάδισμα στον bot lane με αυτό το μικρό kill, με αυτό το μικρό προβάδισμα και το οποίο πήρε τώρα. Ότι το περίμενα εγώ από τις Alliance, το είπα κιόλας. Νομίζω ότι θα γίνουν αρκετά επιθετικοί όπου βρουν χώρο, γιατί είναι πολύ άνετοι με αυτό το 2-0 στον τελικό. Και βλέπουμε λοιπόν το Σουκ, ο οποίος ουσιαστικά παρελάβει μέσα στο χάρτη, βρίσκει ένα kill πάνω στην άμυ. Βέβαια, το κόστος ήταν μεγαλύτερο. Σίγουρα ήταν μεγαλύτερο. Ένας jungler ο οποίος είναι 3-0 ενάντια σε ένα απλό support. Δεν είναι πάρα πολύ καλό. Ο Σουκ πάντως γύρισε στη βάση. Έχει αγοράσει ήδη το Lizard, έχει και τις bots, δηλαδή έχει πάρα πολύ mobility αυτή τη στιγμή. Έχει και αρκετό damage και κάνει και πολύ γλυόρα. Clear τα camps.
Ο Xpeng πρέπει να περιμένει υπομονετικά, πρέπει να μην πτωηθεί από αυτό το πρώτο death το οποίο δέχτηκε πίσω από τον πύργο του. Και τώρα που έχει γίνει κάτοχος του μπλε, σιγά σιγά να αρχίσει να ανεβάζει τη δύναμή του. Χρειάζεται αντικείμενα η ωραία για να γίνει αρκετά απειλητική. Η αλήθεια είναι το damage το οποίο έχει χωρίς item στα πρώτα λεπτά που δεν συγκρίνεται με το damage που βγάζει ο Ζίλιαν. Είδαμε τη διπλή βόμβα τη ζημιά κάνει, ενώ τα, μέχρι και το 6 level είναι αδύναμο σχετικά ο XP. Προσπαθεί με τα auto attacks κυρίως να περάσει και να καλύψει τον damage το οποίο δέχεται από τον Frogen. Ακριβώς, δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς μην ξεχνάτε κάθε φορά που πλησιάζει αυτός ο Πέγκε τον Frogen, αυτός τον χαρασάρει, του περνάει διπλή βόμβα όπως πες και εσύ, του περνάει και κάποια χιτάκια και μία shield σίγουρα δεν είναι αρκετή. Την οποία ίσως και να πρέπει να φοκουσάρει σε αυτό το σημείο του game ο Πέγκε. Βλέπουμε ότι ήδη παίρνει ικανοποιητικό ποσοστό υγείας πίσω, ο πύργος του είναι πολύ χαμηλά. Έπιανε και σούκα, ακόμα δεν έχει πέσει βέβαια το tower. Ακριβώς. Λοιπόν, αν θα καταφέρει ο XP και να βγει καλά στο damage, γιατί θα χρειαστούν πολύ damage εδώ οι Fnatic. Σίγουρα ενώ πλέον στο 10ο λεπτό το οποίο βρισκόμαστε, περιμένουμε να δούμε κάποια κίνηση από τους Alliance, εφόσον βρίσκονται τόσο μπροστά, να πάνε μάλλον προς αυτό το δράκο. Καθώς είναι νομίζω το επόμενο objective. Το οποίο θα διεκδικήσουν για μία ακόμα φορά. Έχουμε ένα initiation. Πετάγεται στον αέρα μετά το Φιζούρ. Προσπαθεί να κάνει κάτι με το κύμα. Δεν μπορεί. Νάμι. Ωου! Διπλό ακουαπρίζον. Αλλά το κύμα θα περάσει τον Tabs. Δεν είναι αρκετό το διπλό ακουαπρίζον. Είναι πάρα πολύ το damage το οποίο βγάζουν οι Alliance αυτή τη στιγμή. Kill λοιπόν και στον Tabs ενώ και ένα action. Αργό action. Από ό,τι φαίνεται ο Σόας χρησιμοποιεί το Wild Growth. Τώρα πλησιάζει και ο Cyanide. Εδώ ίσως καταφέρουν τελικά να σκοτώσουν το Wicked. Φαίνεται ότι και ο Xpeke ήθελε να ανέβει σιγά σιγά προς τα πάνω. Και εδώ είναι ακριβώς το σημείο που οι Alliance θα πάρουν τον πρώτο δράκα ανενόχλητη. Ακριβώς είναι πριν να πιέσει πολύ γρήγορα. Σαν να αστοχεί το κουκούν. Αστοχεί το κουκούν και προσπαθεί με τον damage reduction να μείνει ζωντανός. Δεν μπορεί ο Wick. Πεθαίνει κατά από τον πύργο του. Να λοιπόν ένα kill για τη Fnatic. Αλλά δράκος λοιπόν για τους Alliance, το οποίο τους φέρνει ακόμα πιο μπροστά. Στα gold, 1,5 και golden. Wave πάνω στον Frogen τρέχει. Ο Yellowstar να βοηθήσει εκεί. Ο Πέκε τον κρατάει όσο περισσότερο και ο μπορεί. Βουτάει τώρα μέσα ο Σουκ, έχει γίνει και το Ignite πάνω στον Πέκε και πολύ damage. Αλλά μένει ζωντανός και οι δύο και οι τρεις μάλλον οι οποίοι έπαιξαν αυτό το teamfight, έμειναν ζωντανοί. Και ο Σουκ εδώ βλέπουμε ταλαιπωρείται ακόμα από τον Yellowstar. Frogen βέβαια είχε διαθέσει με την ult του, επομένως δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. Ακριβώς, ενώ παρακολουθήσαμε ένα ήρεμο παιχνίδι τα τελευταία 2-3 λεπτά. Εξελίχθηκε νομίζω λίγο πιο πολύ. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ένα mini siege από πλευράς Fnatic σε αυτό το tier 1 mid turret, αλλά ο Nif έρχεται μπροστά. Έρχεται και προσπαθεί να το καλύψει, είναι η αλήθεια, αλλά δεν βλέπω κάποιο τρόπο να τους διώξει μακριά. Δεν φτάνουν και τα minions. Δεν φτάνουν τα minions και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσε να συμβεί στην Alliance. Yellowstar λοιπόν θα γουαρντάρει λίγο το αντίπαλο jungle. Τα wards σαφώς πιο λίγα από τα προηγούμενα παιχνίδια. Βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει αρκετά το παιχνίδι από τα τακτικά games που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε. Έχει έναν πολύ πιο γρήγορο ρυθμό, μια πολύ μεγαλύτερη ένταση μέσα στο map και βλέπουμε μέχρι και ατομικά λάθη από αυτούς τους παίκτες, κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει καθόλου, όπως εκείνο το flash του Πέκε. Εδώ πιάνεται ο Tabs πίσω από τον πύργο του Cocoon. Δεν συνεχίζουν όμως. Εδώ όμως το slow έρχεται πάνω στο γέλιο. Ο Star συνεχίζει, ο Tabs έχει πλησιάσει. Ο Σουκ τον βλέπουν από το World στο Tribus και αμέσως κινούνται όλοι μαζί προς τα πίσω οι Fnatic. Ακριβώς, πολύ καλό vision έχουν αυτή τη στιγμή οι Fnatic. Αν και δεν βρίσκονται μπροστά μέσα στο παιχνίδι, το wording το οποίο έχουν κάνει στην αντίπαλη ζούγκλα είναι πολύ πολύ καλό και είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Δεν βλέπουν. Βλέπουν τον αντίπαλο jungler όταν θα κινηθεί προς αυτό το bot lane. Mm-hmm. Από όποια πλευρά και να έρθει. 12 λεπτά λοιπόν μέσα στο παιχνίδι. Το 4-2 υπέρ της Alliance παραμένει και έχουν αναπτύξει μια διαφορά άνω των 1000 gold. Αυτό πρέπει να μεταφραστεί σίγουρα σε πολύ καλό vision από πλευράς Alliance. Αν δεν το κάνουν αυτό, τότε δεν έχουν κάνει capitalize το μικρό πλεονέκτημα το οποίο έχουν πάρει για τους εαυτούς τους. Και σίγουρα τα μάτια τους και η προσοχή τους θα είναι στραμμένη στον επόμενο δράκο. Ακριβώς, εάν ήμουν η Fnatic τώρα, αυτό το οποίο θα έκανα, ίσως να έπαιζα λίγο πιο safe, αλλά ταυτόχρονα να μην χάσω πάρα πολλά global objectives, να περιμένω αυτόν τον Reckless να σκελάρει καλύτερα, να πάρει και αυτός λίγο παραπάνω advantage και στο late game να κάνει τη δουλειά του σε ένα δυνατό AD carry, μια τριστάνα. Να καταφέρουν οι Fnatic να φτάσουν μέχρι το late game, γιατί μέχρι στιγμής δύο παιχνίδια in a row δεν μπορούν να φτάσουν στο late game με τίποτα, αν και στο late game πατροπαράδοτε η Alliance είναι ακριβώς καλύτερη ομάδα. Και αυτό είναι το περίεργο συγκεκριμένο best of 5, ότι οι Fnatic πραγματικά περιμέναμε να υπερτερούν στο mid game και τα παιχνίδια να κρίνονται σε λεπτομέρειες μετά το 45. Παρόλα αυτά, πολύ γρήγορα δύο πρώτα games και πολύ αποφασιστικότητα από πλευράς Alliance δείχνουν να ξέρουν πάρα πολύ καλά τι θέλουν να κάνουν μέσα στο χάρτη. Εδώ, dewarding βαθύ, δεν το λυπούνται καθόλου, λοιπόν, βουτάνε όσο πιο βαθιά μπορούν. Πιάνε το κοκκούνι, το σούκο, έχει ήδη πηδήξει μακριά.
Ακριβώς, ενώ μόλις λύθηκε η απορία μας για το τι build θα ακολουθήσει ο Σουκ, βλέπουμε. Εφόσον έχει τα τρία longsword, το ένα είναι για το Hexdringer και το άλλο είναι για τον Brutalizer. Full επίθεση λοιπόν από τον Σουκ. Αρκετά λογικό. Χρειάζονται DPS, έχουν τρόπους να αμυνθούν και ο Μπρομ και ο Μαοκάι μοιράζουν πολύ damage reduction, επομένως το damage είναι αυτό που θέλουν οι Alliance. Εδώ ο Πέκε πιάνεται μέσα στη ζούγκλα του για να δεχτεί πάρα πολύ ζημιά. Βλέπουμε το countdown από τις βόμβες, την damage περνάει ο Froggen πάνω του. Είναι πολύ μεγάλο το χαράς. Με τα δυσκολία μπαίνουν μέσα στη ζούγκλα του οι φανάτες. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι δεν μπορούν καλά-καλά να μείνουν μέσα στη ζούγκλα του. Χάνεται πάρα πολύ. Πιέζει ο Σουκ, ίσως να θέλουν να πάρουν τον μπλε, το στερούν από τον XP και το παίρνει ο Cyanide όμως τουλάχιστον. Είναι ο Cyanide, αλλά και πάλι θα στερηθεί αυτή η μπλε buff από τον Μπέκε, την οποία χρειάζεται πάρα πάρα πολύ. Μπορεί να έχει το Athens Holy Grail, αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετό. Στο τόπο όμως τώρα έχουμε. Wild Growth από τον Σος για να καθυστερήσει τον Wicked. Ο Wicked είναι πάρα πολύ χαμηλά. Κάνει flash. Το flash για να γλιτώσει. Δεν μπορεί. Σνέαρ σε ένα μήνυμα που έχει μείνει ζωντανό και γυρνάει πίσω ο Wicked για να πεθάνει από τον Σος. Ίσως περίμενε να δούμε πιο τώρα πολύ damage στο σκάκο. Ο Σουκ χρησιμοποιεί το flash στο Μπέκε πάνω, κάνει πάρα πολύ damage και το slow και το ignite. Αντίστροφη μέτρηση θανάτου, ο Froggen παίρνει το kill 5-3 ο XP και δεν μπορεί να παίξει πραγματικά σε αυτό το παιχνίδι. Έρχεται λοιπόν ο Νίφ να κινηθεί επιθετικά πάνω στον Γέλο Σταρ και πάλι στον bot lane. Σταματάνε όμως οι Alliance. Νομίζω ότι αρκούσε εκείνο το kill μέσα στη ζούγκλα. Ενώ τώρα βλέπουμε τον Γέλο Σταρ μπροστά πάνω στον Νίφ και χρησιμοποιείται το Fissure. Και συνεχίζουν λοιπόν με damage από μακριά. Πανέξυπνα ο Reckless απομακρύνει τον Dubs να μην μπορέσει να περάσει hits. Αναγκάζεται να κάνει το flash tidal wave, πετάσει και τους δύο στον αέρα. Έρχονται λοιπόν και τα δύο teleport τώρα. Κλεισμένοι οι Alliance. Ο Νίφ θα πεθάνει, το πληρώνει με τη ζωή του. Στον αέρα ο Reckless λοιπόν και συνεχίζει με τα reset. Ο Dubs νεκρός επίσης πάρα πολύ όμορφα. Δύο kill για τη Fnatic. Δύο kill για τη Fnatic, τα οποία τους φέρουν ίσως λίγο πίσω μέσα στο παιχνίδι. 23,1 για τους Alliance, αντί σε 23 για τους Fnatic. Είναι ακριβώς στο μάτι του goal τα ίδια και καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει το avantage. Αυτά είναι θετικά μαντάτα για τη Fnatic, αφού έχουν ίδιους tower, ίδια kill και είναι δράκο μπροστά οι Alliance και παρόλα αυτά το goal κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Ας δούμε λοιπόν εδώ την επιθετικότητα και νομίζω ότι αυτή εδώ η κίνηση του Reckless κρίνει το fight, διώχνει πίσω τον Tabs. Αναγκάζεται αυτός να κάνει το flash για να μπει μέσα και τα διπλά teleport ευνοούν φυσικά τη Fnatic, αφού έχουν κλειστεί sandwich εκεί οι παίχτες της Alliance και ο Reckless δεν έχει πρόβλημα να πάρει ένα από τα kill, ούτε ο Σοάς το επόμενο. 15 λοιπόν λεπτά μέσα στο παιχνίδι και οι δύο ομάδες είναι πολύ πολύ ίσα. Για να δούμε τι θα καταφέρουν να κάνουν τώρα. Η Alliance, η αλήθεια είναι, ήταν λίγο άναρχο το προηγούμενο teamfight. Ένα fight το οποίο ξεκίνησε να ήταν καλά για τους Fnatic. Ήταν πολύ καλό για τους Fnatic. Ευνόησε πολύ και το positioning. Πιάνεται τώρα ο Yellowstar. Σίγουρα έχει τον τρόπο να γλιτώσει. Βουτάει πάνω του και ο Νιφ. Έρχονται όσο μπορούν πιο γρήγορα οι Fnatic. Το κοκκούν πιάνει τον Dubs και πάλι πολύ μεγάλο κίνδυνο για εκείνον να ακολουθάει με το rappel. Shockwave για να διώξει μακριά τον Νιφ. Είναι too low flash, νεκρός. Και πάλι ο Taps. Ενώ συνεχίζουν πάνω στον Ιφ, το Ignite είναι αρκετό για να δώσει το kill πάνω στον Πέκε. Πραγματικά, πού είναι οι υπόλοιποι Alliance, οι Fnatic υπερτερούν αριθμητικά και το εκμεταλλεύονται τέλεια, σκοτώνοντας και πάλι δύο από τους αντιπάλους και ανοίγοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο. Σουκ, για να δούμε τι καταφέρει να κάνει, ο οποίος βουτάει πάνω σε όλη την ομάδα των Fnatic. Πολύ κοντά στο να πάρει τα reset, αλλά δεν τα καταφέρνει. Μπαίνει μέσα τώρα και ο Wicked. Και αυτός όμως είναι πάρα πολύ low και πρέπει να μαζευτεί. Δεν μπορούν οι Alliance εδώ να καθαρίσουν. Πού είναι ο Froggen είναι η ερώτηση, καθώς από το προηγούμενο teamfight δεν φάνηκε καθόλου, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ulti, δεν ήταν φυσικά κοντά για να κάνει τίποτα από αυτά. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα rotation της Fnatic είναι καλύτερα από την Alliance στο συγκεκριμένο παιχνίδι και αυτός είναι ο δρόμος για μια νίκη από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε λοιπόν όμως, οι Alliance είναι εκείνοι οι οποίοι θα ξεκινήσουν τον δράκο εκμεταλλευόμενοι τα πολύ λίγα hit points που είχαν απομείνει στους παίκτες της Fnatic. Σοας λοιπόν και Reckless πάρα πολύ κοντά, δέχονται τον damage από τον Froggen. Παίρνουν εδώ τον δράκο οι Alliance και πρέπει να φύγουν γρήγορα. Wicked πολύ χαμηλά και τελικά ο Σοας καταφέρνει και παίρνει αυτό το δεύτερο kill πάνω στο Wicked. Ο Wicked, ο οποίος έχει τρομερό πρόβλημα απέναντι στον Σοας, 3-1-2. Έχει και τον Needless, λέει, και τον Μορελονόμικον. Νιφ θέλει να φτάσει στο lane του, συναντάει και έναν κίνδυνο που λέγεται Σοας και γέλος. Τώρα δέχεται αρκετή ζημιά, αλλά φεύγει πίσω πάνω στον Tabs. Στάσου πίσω μόνο αυτή τη φορά, ο Νιφ κρύφτηκε πίσω από τον συμπαίχτη του. Ακριβώς, τώρα λοιπόν οι Fnatic θέλουν να είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν το Global Objective. Ίσως σας συναντήσει το Σουκ εδώ πέρα. Κάνει το recall. Οριακά όχι. Παραλίγο. Παραλίγο, αλλά τώρα νομίζω οι Fnatic έχουν πάρει μία παραπάνω ανάσα. Το βλέπουμε άλλωστε και αυτό Σοας τώρα από πίσω. Για να δούμε τι θα καταφέρει Tower να κάνει. Tower dive potential εδώ για την Fnatic. Υπάρχει έχουν το Wild Growth. Τον Σοας από πίσω μπορεί να κάνει και tank αλλά και crowd control με το Wild Growth. Να το λοιπόν το κύμα της δυνάμει, τον μπλοκάρει ο Νιφ, μπαίνει πάνω στον Tabs εκεί. Wild Growth, ο Tabs δεν μπορεί να γλιτώσει και πάλι. Γίνεται focus, πεθαίνει instant rampage ο Reckless. Και μπορεί να πάρει το double kill. Το κάνει εδώ, βουτάει μέσα ο Σουκ για να απαντήσουν οι Fnatic, οι Alliance. Και γυρνάει τώρα, πέφτει το turret.
Τρέχει ο Ρέκλες μακριά, ο Σουκ δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα και δεν νομίζω να θέλει να κάνει τίποτα παραπάνω. Αυτή τη φορά οι Alliance είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν απαντήσει στο χάρτη και νομίζω ότι καλό το pick του Zillian, αλλά όχι αρκετά καλό, δεν είναι πουθενά στο map ο Frogger. Ακριβώς δύο πολύ πολύτιμα kills τα οποία κατάφερε και πήρε τώρα ο Ρέκλες και νομίζω ότι τώρα αποκτάει πραγματικό ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, τώρα που εμπέστρεψαν πραγματικά οι Fnatic και όχι μόνο, αλλά πέρασαν και μπροστά 5-0-2 για το Ρέκλες. 5-0-2 για το Ρέκλες, πραγματικά έχει πάρει φωτιά 170 minion, είναι λίγο πιο χαμηλά από τον συμπαίκτη των XP και οι Fnatic ηγούνται την μάχη στο farm και φυσικά τα αντικείμενα στο inventory τους αποδεικνύουν αυτό. Infinity Edge Zeal σχεδόν ολοκληρωμένο και το Siv για τον Reckless. Από την άλλη μεριά το Trinity Force δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα για τον Kog'Maw. Η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει αρκετά πίσω αυτή τη στιγμή ο Tabs με το 1-3-1. Πλησιάζει προς αυτό το Trinity Force. Λογικά μόλις κάνει αυτό το recall θα το έχει πολύ πολύ λίγο αγκόλ του μένουνε. Να δούμε, οι Fnatic κινούνται και πάλι όλοι μαζί, θέλουν να είναι πολύ κοντά. Είδαν ότι αυτό που έκανε την Alliance πάρα πολύ δυνατή είναι οι κοντινές γραμμές οι οποίες είχαν στο χάρτη. Άφηναν κάποια σημεία ακάλυπτα, αλλά όπου βρισκόντουσαν ήταν πολλοί και αυτό εκμεταλλεύονται τώρα ακριβώς οι Fnatic. Αυτό κάνουν ακριβώς, βγαίνουν πάντα με ένα άτομο παραπάνω στα fight και είναι λογικό να κερδίζουν με άνεστα trade αυτά. Νομίζω ότι οι Alliance θα καταφέρουν έστω και σε ένα παιχνίδι να δουν late game, καθώς πλέον ο ρυθμός ανήκει σε αυτή τη Fnatic. Ακριβώς, αλλά μην ξεχνάμε ότι μπορεί να έχουν ένα πολύ δυνατό composition αυτή τη στιγμή Alliance για το late game. Μπορεί να είναι μια καλύτερη ομάδα στο late game, αλλά φυσικά και η Fnatic δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι άπειρη. Αντίθετα, ακριβώς είναι μια ομάδα η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά στο τι γίνεται στο late game και φυσικά και το composition της είναι πολύ καλό. Και για να δούμε τον Wick, ο οποίος για μια ακόμα φορά μάλλον θα έχει το πρόβλημα, αφού οι κινήσεις είναι προς το top lane εκεί που παίζει ο Wick με τον Maokai. Έχει δεχτεί πάρα πολύ focus. 0-3-1. Και είναι λογικό να μην αντέχει αυτά που θα περιμέναμε να αντέξει ένα Maokai. Τώρα μπαίνει μέσα. Initiate. Μπαίνει και ο Wick μαζί του εκεί πέρα με τον Nif. Αλλά δεν μπορούν να ξεκινήσουν ένα fight. Ένα πολύτιμο cooldown από πλευρά σου. Χάθηκε το Wild Growth, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να σώσει ένα συμπέχτη, αλλά φυσικά και για να κάνει τον Wick. Ωραία, βρίσκει Frogen. Τον Frogen εκεί και όλο βαράει. Ο Frogen τελικά μένει ζωντανό με αυτή την ulti. Τελευταίο δευτερόλεπτο προλαβαίνει και την κάνει trigger στον εαυτό του. Ακριβώς και ζει τελικά ο Frogger, αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει την ult του, αλλά το cooldown δεν είναι καθόλου μεγάλο της ult του. Δεν νομίζω να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα από καμία πλευρά, εφόσον χρησιμοποιήθηκαν δύο πολύ πολύ σημαντικά cooldowns. Ρέκλες, ο οποίος πραγματικά είναι όλες οι ελπίδες της Fnatic μαζεμένες σε ένα παίχτη. Έχει φαινόταν από το ξεκίνημα αυτού του game πόσο καλά τα πηγαίνει. Ευνοήθηκε και πάρα πολύ από τις μάχες, πήρε όλα τα kill πάνω του. 5-0-2 είναι ένα κτίνος. Πραγματικό και φυσικά μια τριστάνα στο late game και ντυμένη και όλα νομίζω ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Τα reset βέβαια υπάρχουν για τις δύο ομάδες. Ο Σουκ ψάχνει απεγνωσμένα σε κάθε fight να ξεκινήσουν τα reset. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον αφήνουν οι Fnatic σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Πάντως παρόλο που είναι πίσω οι Alliance δεν σταματούν το aggression στην αντίπαλη ζούγκλα και τώρα ίσως να υπάρξει κάποιο θέμα εκεί. Με το ραπέλο Σάινετ όμως δεν καταφέρει να πλησιάσει. Ακριβώς ο Σουκ ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα. Κατάφερε και πήρε ένα σκορ του 3-1-2. Δεν έκανε όμως κάτι παραπάνω συνέχεια του παιχνιδιού. Ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ δεν είχε ένα τόσο καλό σκορ, η αλήθεια είναι ότι είχε παραπάνω assist. Δεν είχε τόσα gold, κατάφερε και έκανε πολύ, πολύ παραπάνω. Εντάξει, νομίζω τα credits πάνε στη Fnatic αυτή τη φορά, οι οποίοι έχουν καταφέρει να μένουν κοντά συνέχεια και να κάνουν ευνοϊκά fight για εκείνους. Σε καμία σχέση, ειδικά με το πρώτο παιχνίδι που κανένα από τα fight δεν ευνόησε τη Fnatic. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και βρίσκουν την απάντηση στο πώς πρέπει να χτυπάς την Alliance και αυτό η απάντηση μάλλον είναι νωρίς πρέπει να τη χτυπάς πριν πάρει το avantage, γιατί αν πάρει ένα μεγάλο avantage μετά πολύ δύσκολο θα το χάσει. Ο Tabs εδώ στερείται mobility και έχει γίνει στόχος της Fnatic πάρα πολλές φορές μες στο game. Αυτή τη φορά όμως θα καταφέρει να πάρει ένα tower χωρίς να υποστεί κάποιο κίνδυνο. Ακριβώς γενικά αυτό που είπαμε και στην αρχή, η Alliance αυτό που φοβούνται είναι ένα snowball από πλευράς Fnatic. Η αλήθεια είναι ότι στα kills υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά, 5-10 όπως βλέπουμε, αλλά στα gold η διαφορά είναι από γύρω στα 2K gold, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Εδώ θα κρυθούν νομίζω πάρα πολλά, στο συγκεκριμένο δράκο. Αν οι Fnatic καταφέρουν να πάρουν αυτό το Drake από την Alliance, είναι πάρα πάρα πολύ καλά μέσα στο παιχνίδι με μεγάλο avantage. Αν οι Alliance όμως καταφέρουν αυτοί, διώξουν πίσω τη Fnatic, ίσως πάρουν και μερικά kill και δράκο, τότε και πάλι είναι μπροστά στο παιχνίδι. Για να δούμε λοιπόν ποια από τις δύο ομάδες θα καταφέρει, γιατί σε 15 δευτερόλεπτα ο Δράκος θα είναι ζωντανός. Ακριβώς, βλέπουμε και οι δύο ομάδες έχουν ετοιμαστεί. Υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ένταση. Κάποιο κοκκούν πάνω στον Frogger, δεν το βρήκαν εκεί. Η ένταση έχει αυξηθεί πάρα πολύ μέχρι στιγμής μέσα στο παιχνίδι. Τώρα βλέπουμε βγαίνει και ο Δράκος τώρα. Θα ψάξουν όπως είπαμε και νωρίτερα και οι δύο ομάδες να πάρουν αυτό το Global Objective. Είναι πολύ πολύ σημαντικό ποια ομάδα καταφέρει να το κάνει.
Ακριβώς, ο Δράκος είναι ζωντανός και πάνω σοάς. Πιάνεται από τον Σουκ, του έχει περάσει αρκετό σλότ, το κυνηγάει όλο και περισσότερο. Γέλο Σταρ πλησιάζει βέβαια αρκετά κοντά, μπορεί να το κάνει. Θα κάνει τα wave, πετυχαίνει μόνο τον Frogen, είναι η αλήθεια. Ο Τάμπς έχει έρθει από το πλάι, προσπαθούν Shockwave κανέναν. Και τώρα ο Δράκος είναι για την Alliance σχεδόν σίγουρα. Ακριβώς, πάρα πολλά cooldowns χαμένα και από τις δύο ομάδες. Πάρα πολύ σημαντικά cooldowns. Χωρίς το Shockwave δεν νομίζω να μπορούν να κάνουν πάρα χωρίς πολλά. Χωρίς το Shockwave, χωρίς το Tidal Wave του Yellow Star, λείπουν δύο πολύ δυνατές ulti από πλευράς Fnatic. Και τώρα είναι η ευκαιρία για την Alliance. Καθαρίζουν λοιπόν το vision που έχουν αποθέσει Fnatic τόση ώρα τώρα και μπορούν να πάρουν αυτό το Drake. Για να δούμε όμως αν θα γίνει όντως αυτό. Δεν τα παρατάνε όμως κατευθείαν οι Fnatic. Δεν θέλουν να χάσουν αυτό το Drake, καθώς γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι ότι έχουν ξεκινήσει Alliance. Τώρα δεν έχουν βίζουν από το πόσο χαμηλά είναι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο Δράκος είναι για στα χέρια των Alliance. Καταφέρουν, κλειδώνουν λοιπόν τον Drake και ίσως ένα initiation πάνω στο Soas. Πιάνεται Wild Growth, γίνεται με τη μία. Νάτι λοιπόν εδώ στον αέρα. Ο Νίφ είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αντέχει κι άλλο ραπέλ στον αέρα. Ζει για λίγο XP και καταφέρει να βγάλει ένα kill πάνω στον Νίφ. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουν εδώ οι Alliance. Δεν πήραν αυτό ακριβώς που ήθελαν από το fight. Ακριβώς. Κυνηγάει ο Reckless. Κυνηγάει ο Reckless και βουτάει τώρα, ίσως το κάνει με το Rocket Jump. Τώρα βλέπουμε τον Beck να ακολουθεί. Βουτάει τώρα με το Flash και μέσα πάνω στο Frogen. Περνάει πάρα πολύ damage, αλλά ακολουθούν και οι Alliance για το ίδιο πράγμα. Ο Wiki τώρα απαντάει πίσω σε ένα μήνυμα. Soas και αυτός Flash. Ο Frogen Z και πάλι τρέχουν πίσω οι 4 Alliance που έχουν μείνει ζωντανοί μετά από ένα επιτυχημένο δράκο. Δεν θέλουν να δώσουν άλλα kill σε καμία περίπτωση τη Fnatic. Το Shockwave θέλει πολύ λίγα δευτερόλεπτα για να βγει off cooldown. Οι Fnatic δεν έχουν κανένα λόγο να σταματήσουν να κάνουν το Siege και το συνεχίζουν πάρα πολύ όμορφα. Προς αυτό το tier 2 turret. Το παίρνουν τον πύργο, έναν πολύ σημαντικό πύργο εδώ. Οι Fnatic καταφέρνουν έστω με ένα kill και ένα turret να ισοφαρίσουν τα λεφτά του δράκου. Μετά από ένα μεγάλο teamfight το οποίο δεν πήγε πάρα πολύ καλά για τους Alliance, όπως είπαμε και στην αρχή του παιχνιδιού, όπως είπαμε και στο Champions Selection, δεν έχουν πάρα πολύ damage αυτή τη στιγμή. Οι Alliance γενικά τα picks τους δεν έχουν πάρα πολύ damage και αυτό φάνηκε, δεν έχουν αρκετό damage για να σκοτώσουν κάποιον στην αρχή και να παίρνει τα resets του Shook. Ακριβώς ψάχνουν να βρουν αυτό το damage από τον Καζίκ του Shook στο jungle, ψάχνουν να το βρουν φυσικά από έναν κόγμα ο οποίος θεωρητικά θα μπορεί να βαράει σε ένα fight και λέμε θεωρητικά γιατί βλέπουμε πόσο focus κάνουν τον κόγμα αφού αναγνωρίζουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη της Alliance θα έρθει από εκείνον τον χαρακτήρα. Βέβαια υπάρχει και πάλι κάποιος να τον προστατεύει, κάποιοι μάλλον και ο Μπρομ και ο Wicked, οι οποίοι συνήθως όμως μπαίνουν μπροστά στο frontline. Μένει λοιπόν μόνο η ultimate από τον Frogen για να προστατεύσει τον Kog'Maw. Ακριβώς αργότερα ίσως υπάρξει και κάποιο ban στις Veil, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς για κάποιο αμυντικό item για έναν Kog'Maw, καθώς ένα Trinity Force και ένα Blade of the Ruined King είναι τουλάχιστον τα δύο αντικείμενα τα οποία χρειάζεται ένα Kog'Maw για να αρχίσει να βγάζει κάποιο damage. Ακόμα λοιπόν δεν έχει ολοκληρώσει το δεύτερο από αυτά για να βρεθεί στο Power Exploiter. Από την άλλη μεριά, ακριβώς, η Τριστάνα του Reckless είναι πάντο δύναμη. Έχει όχι μόνο το Trinity και το Infinity και το Static, αλλά και Magic Resistance μπόλικο, το οποίο τον βοηθάει να μένει λίγο παραπάνω ζωντανός. Σίγουρα φυσικά και αυτό το Vampiric Scepter του δίνει αρκετά μεγάλη δύναμη. Λογικά θα πάει είτε για ένα Bloodthirster είτε για κάποιο Blade of the Ruined King. Λογικά όμως, επειδή το επιλέγει σαν τρίτο item, θα πάει για αυτό το Bloodthirster. Έτσι, εγώ νομίζω γίνει ότι πάει το Thirster για την ασπίδα και μετά ίσως το Banshee Veil. Mm-hmm. Γιατί χρειάζεται και ένα αμυντικό αντικείμενο και δεν βλέπω πάρα πολύ armor από πλευρά Alliance. Οπότε έχει ακόμα το χρόνο να παίξει έτσι ο Reckless. Λοιπόν, XP και Soas και Reckless βρίσκονται τώρα στην πάνω περιοχή του χάρτη για να ταλαιπωρήσουν αυτό τον πύργο, το tier 2. Οι Alliance είναι φανερά πίσω στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή και όχι από τον Gold, αλλά τους βλέπουμε πώς παίζουν. Αρκετά παγιδευμένοι μέσα στη βάση τους. Τώρα αναγκάζονται, είχαν βρεθεί πάρα πολύ μακριά. Θα χάσουν Inhibitor Tower εδώ. Μόνο Wicked δεν μπορεί. Ακριβώς, καταφέρουν και παίρνουν αυτό το Turret από το πουθενά. Στην ουσία οι Fnatic και φαίνεται να θέλουν να συνεχίσουν και θέλουν να μπορούν να συνεχίσουν. Το Frogen έχει μείνει στο mid lane. Αυτό ίσως είναι κακό call, αλλά τελικά θα πάρει το tier 2 tower που ήθελαν οι Alliance. Όμως αν χάσουν το Inhibitor σίγουρα δεν είναι worth. Σίγουρα δεν είναι worth. Τώρα βλέπουμε τον Frogen να κάνει αυτό το recall. Ενώ από την άλλη Fnatic συνεχίζουν και αυτοί από την άλλη πλευρά δεν θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω. Μάλλον πάνε για αυτό το recall. Πήραν αρκετά πράγματα μέσα από το χάρτη Fnatic. Αυτά ήταν 3 tower για την ακρίβεια και κάποια kills στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Ένα τελείως διαφορετικό 30 λεπτό σε σχέση με τα δύο προηγούμενα game, όπου οι Alliance είχαν δείξει ήδη την υπεροχή τους στο χάρτη. Τώρα είναι οι Fnatic αυτοί που πιέζουν και ίσως να φέρουν την Alliance ένα πολύ ρίσκι κόλλο, όπως αυτός εδώ βεβαιασμένος Βαρόνο Shockwave στον αέρα από τα prison εκεί. Αρκετά χαμηλά ο Σούκ αναγκάζεται να φύγει προς τα πίσω. Ίσως πρέπει να φύγουν και οι υπόλοιποι γρήγορα γιατί Fnatic καραδοκούν πολύ damage πάνω στην Alliance, τους διώχνουν μακριά από τον Βαρόνο. Ακριβώς, ένα εξαιρετικό Shockwave, ένα εξαιρετικό QW combo από τον Μπέκι, το οποίο άφησε το Shook τόσο χαμηλά ώστε να αναγκάσει όλη την Alliance να υποχωρήσει. Αυτό κάνουν τώρα και ο Reckless μόνος του δεν έχει κανένα πρόβλημα στο να πουσάρει και το mid turret. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη ασπίδα παίρνει από τον Soas.
Και αυτός ο πύργος πέφτει πολύ πολύ γρήγορα για να αυξηθεί και άλλο η διαφορά της Fnatic. Να το λοιπόν το τάρο εδώ που σπάει από το Reckless. Reckless πραγματικά maximum απόδοση στο τελικό. Άλλωστε αυτό περιμέναμε από ένα τέτοιο παίχτη. Και νομίζω ότι καλά κάνει και πήρε το MVP Award. Έτσι, ο πιο αιμοδιψής παίχτης για αυτό το LCS είναι ο Reckless και το αποδεικνύει για μία ακόμη φορά. 5-0-3 παρακαλώ. Κανένας θάνατος για αυτό το AD carry. Για να δούμε αν θα βγάλει τελικά και τον αιμοδιψή. Νομίζω θα το βγάλει γιατί ταιριάζει με τη συμπεριφορά του στο game. Ένα bloodthirster λοιπόν για έναν bloodthirsty παίχτη. Reckless συνεχίζει την πίεση στο mid. Μένουν ψηλά οι Alliance. Εδώ θέλουν να καθαρίσουν τα wards της Fnatic και ίσως να κάνουν κάποιο trap, δεδομένου ότι δεν μπορούν να κάνουν απλά έναν βαρόνο. Ενδιαφέρον έχει το πώς έκαναν τα trap χθες οι Fnatic, προχθές συγγνώμη, με τον XP και με τη Syndra, ο οποίος έκανε ότι βάραγε το βαρόνο. Ναι. Το είδες, ήταν φοβερό. Δεν κάνουν κάτι παρόμοιο εδώ οι Alliance. Δεν θέλουν κάποιο trap, απλά κόβουν τα wards και πάνε αυτοί στην πίεση. Αν και δεν ήταν αυτοί οι οποίοι βγάλαν τακτική, ήταν οι Unicorns of Love από τα Challenger Series. Θα τους δούμε και αυτούς σύντομα. Ναι. Πιστεύω. 9 Σεπτεμβρίου, ή 11. Φήμες λένε ότι θα τα δούμε τα Series στη ΔΕΘ τελικά. Ωραία. Τα Challenger Series εκεί ζωντανά. Είναι πάντως... τα relegations. Ναι, θα τα δούμε αυτά εκεί. Ωραία. Πάντως εδώ το παιχνίδι έχει περάσει σε μια περίεργη μορφή, σε μια μορφή που συνηθίζουμε να τη βλέπουμε μετά το 40, όταν έρχονται οι δύο ομάδες αντίπαλες και ξέρουν ότι ένα λάθος βήμα ίσως και να σημαίνει το ace. Οπότε εδώ πραγματικά τα mind games και το ποια ομάδα θα υπερισχύσει μένει να το δούμε στα επόμενα λεπτά, καθώς ένα fight εδώ κρίνει οριστικά το παιχνίδι. Ακριβώς, ενώ τώρα βλέπουμε τον Δράκο να βγαίνει μόλις τώρα. Οι Fnatic είναι αυτοί φυσικά οποίοι έχουν το πάνω χέρι. Νομίζω ότι θα είναι ένας εύκολος στόχος. Ο Δράκος δεν αξίζει καν τον κόπο. Οι Alliance θα προσπαθήσουν να το κάνουν. Αλλά ίσως αξίζει να κάνουν το collapse. Ο Wave να τους κρατήσει μακριά. Να και το Wave από την άμυ. Ο Νιφ τον μπλοκάρει τέλεια και πάλι αυτός ο Νιφ. Περνάνε πολύ damage τώρα οι Alliance και ίσως καταφέρουν να συνεχίσουν επειδή μέσα ο Σουγκ για να περάσει και αυτός αντίστοιχα κάποιο damage. Δεν μπορούν εύκολα όμως να τους πλησιάσουν. Παρόλο που ο Νιφ ανακόπτει συνέχεια τα τσουνάμι που εξαπολύει αυτή η δύναμη. Νομίζω το φράγμα είναι πολύ πετυχημένο από τον Νιφ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούν να τους πλησιάσουν και εδώ ίσως είναι οι Fnatic που θα κάνουν το collapse. Τρέχουν με τον Σοάς μπροστά. Πάνω μόνος στον του Νιφ. Από την άλλη μεριά ο Νιφ, αλλά δεν πιάνεται ούτε αυτός. Ακριβώς 30 λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Και βλέπουμε τώρα τους Fnatic μάλλον να πηγαίνουν προς αυτό τον μπάρον. Η αλήθεια είναι ότι έχουν το πάνω χέρι. Είναι πολύ χαμηλά στα hit points του Mana οι Alliance. Και φυσικά έχουν και το πάνω χέρι. Εδώ θέλουν να στερήσουν και τον μπλε. Από την Alliance, πάντως η Σουκ είναι εκεί και το παίρνει πολύ πολύ γρήγορα. Το αφήνει μάλλον στο Φρουκ. Έχει την άνεση να το δώσει και στο Φρόγγεν. Για να δούμε, όχι, η Fnatic δεν είναι στον Baron. Γενικά δεν ξέρω αν πρέπει μάλλον να κάνουν μια πιο επιθετική κίνηση αυτή τη στιγμή η Fnatic, γιατί αν δεν την κάνουν, οι Alliance θα επιστρέψουν. Είναι πολύ σωστό αυτό, καθώς όσο περνάει η ώρα, φυσικά η ομάδα που βρίσκεται πίσω σιγά σιγά παίρνει το πλεονέκτημα. Εννοώντας ότι έρχονται τα wave κατά πάνω, τις φαρμάρουν πολύ πιο άνετα, βέβαια χάνουν objectives. Αλλά όταν φτάσουμε στο σημείο του παιχνιδιού με τα 6 item slot, δεν θα έχει καμία σημασία τι διαφορά θα έχουν αναπτύξει οι Fnatic. Και τώρα μένει να δούμε εάν είναι αρκετά καλή για να λήξουν το game. Εδώ ο Reckless μπαίνει και πάλι πάνω στο Frogen. Ο Frogen χρησιμοποιεί την ult άμεσα για να γλιτώσει, αλλά να γλιτώσει ωριακά. Aqua Prison και τον στέλνουν στο θάνατο. Dominating λοιπόν για το Reckless. Ένα απλό και εύκολο kill μπορεί να φάνηκε σε εμάς, αλλά δεν ήταν πολύ όμορφη. Η σκέψη εκεί πέρα του Reckless. Ο Reckless πραγματικά δεν συγχωρεί καθόλου έχοντας το κόκκινο buff πάνω του και το μεγάλο range. Σίγουρα μου όποιον βλέπει ξεκινάει και τον χτυπάει και δεν θα σταματήσει ποτέ. Έρχεται λοιπόν και το Aqua Prison από τον Yellow Star για να σφραγίσει αυτό trap το για τους Fnatic. Και trap εδώ στον Baron. Ίσως πιαστούν οι Alliance, βγαίνουν οι Fnatic λοιπόν μόνος του στην πάνω μεριά. Ο Νιφ πεθαίνει και αυτός. Και αυτός και ίσως θέλουν κάτι παραπάνω οι Alliance, οι Fnatic. Ίσως και όχι, Baron, μόνο τον Baron. Baron call εδώ. Δεν ξέρω αν θα πάρουν και για άλλο τράπι για το βαρόνο κατευθείαν οι Alliance. Ίσως να πρέπει να κάνουν κάποια αυτοθυσία με το Σουκ, όμως επιλέγουν να φύγουν για το Inhibitor Tower του mid lane. Ακριβώς για να δούμε τελικά αν θα είναι worth it. Πάντως ο Baron θα περάσει σίγουρα στα χέρια των Fnatic και τρέχουν πίσω προς την βάση, ίσως και στην αντίπαλη τελικά, ίσως και στη δικιά τους βάση. Από την άλλη, οι Alliance δεν μπορούν να σπάσουν ούτε δεν το ήταν ένα από τα καλά του σχόλια, αυτό έχω να δηλώσω. Σίγουρα θα άξιζε περισσότερο μια αυτοθυσία του Σουκ εκεί. Καθώς είναι ήδη πάρα πολύ μπροστά οι Fnatic, ένας Baron θα τους φέρνει ακόμα πιο μπροστά, ικανούς να βουτήξουν και να διαλύσουν το απροστάτευτο Inhibitor. Εδώ σου κινδυνεύει να πιαστεί κιόλας. Τρέχει όσο πιο μακριά μπορεί από τον Σόα ο Γάλλος. Όμως θα τον κυνηγήσει μέχρι την άκρη του κόσμου. Γυρνάει από την άλλη μεριά ο Σουκ εκεί για να φύγει μακριά. Γυρνάει στο 1v1 απέναντι στον Σόα. Δεν μπορεί να γλιτώσει. Reckless βουτάει. Godlike!
Godlike και για άλλη μια φορά ο Zook, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πάρα πολύ καλά αυτό το παιχνίδι, δεν φαίνεται να δείχνει το ίδιο πρόσωπο μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. 35 λεπτά μέσα από το 3-0-1 έχει καταφέρει να έχει φτιάξει ένα σκορ του 3-2-2. Σίγουρα γνωρίζουν φανάτε και εδώ το 2-1 δεν απέχει και πολύ. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι λιγότερο από 5 λεπτά έχουν μείνει. Αν οι Fnatic θέλουν να κλείσουν τώρα το game, μπορούν. Αρκεί να το κάνουν, γιατί οι Alliance έχουν μια παράδοση στο να κρατάνε τα games. Βέβαια, στο συγκεκριμένο ήδη έχουν δώσει πάρα πολλά αχρίαστα kill. Ακριβώς. Και τώρα για να δούμε τι σκαρώνει ο Νίφ εκεί πέρα. Οι Fnatic αυτή τη στιγμή έχουν τον Baron, έχουν αυτά τα ψεύτικα στατιστικά, έχουν το πάνω χέρι. Έχουν το πάνω χέρι και από τη μάχη του Gold, αλλά και από τον Baron και από τα αντικείμενα τα οποία έχουν ολοκληρώσει. Βλέπουμε ότι είναι items μπροστά. Rabadon's Death Cup είναι στα χέρια του XP και είναι και το Athens και το Void Staff πλέον. Πάρα πολύ ζημιά από αυτό. Είναι και ο Soaz επίσης έχει πάρα πολύ damage. Και αυτό Rabadon's, Morello και Void Staff. Άπειρο DPS από τα AP Carries. Σίγουρα. Και σίγουρα. Πάρα πολύ damage και από το Reckless, το βλέπουμε να συμβαίνει κάθε critical. Είναι πόνος για την Alliance. Έχει ολοκληρώσει και το Blade of the Ruin τελικά, δεν πήγε για κάποιο Thirster. Ακριβώς, ενώ η αλήθεια είναι ότι άμα το παιχνίδι ήταν έτσι από πλευράς Alliance να χάνει αυτό το μεγάλο προβάδισμα, θα βόμουν πιο πολύ. Θα έλεγα, OK, οι Alliance το κερδίσουν σίγουρα. Ενώ έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή με το Fnatic Alliance που είναι το παιχνίδι, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Δεν νομίζω ότι μπορούν τουλάχιστον για τα επόμενα λεπτά όσο ο Βαρόνος είναι πάνω στη Fnatic να κάνουν κάτι Alliance εδώ. Να λοιπόν και το πρώτο inhibitor στο παιχνίδι, επιτέλους υπέρ της Fnatic. Καταφέρουν να πάρουν ένα αξιοσημείο το προβάδισμα. Τώρα νομίζω το game είναι δικό τους. Μένει μόνο να μην το πετάξουν. Ακριβώς, η αλήθεια είναι ότι έχουν ένα τεράστιο προβάδισμα αυτή τη στιγμή οι Fnatic. Η αλήθεια είναι ότι είναι και λίγο δύσκολο να το πετάξουν. Για να δούμε τι θα κάνει ο Soaz τώρα, ο οποίος τρέχει πολύ γρήγορα πάνω στο Wicked. Τρέχει πολύ γρήγορα ο Wicked, δέχεται πάρα πολύ ζημιά με δύο μόλις ότο attack από τον Reckless. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να κρατήσουν αυτό το πύργο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Σουκ πιάνεται. Οριακά δεν προλαβαίνει ο Πέκε. Θα ταλαιπωρήσουν λοιπόν αυτό το tower εδώ οι Fnatic. Πιστεύω ότι θα καταφέρουν να το πάρουν κιόλας, εάν δεν κάνουν κάποιο all-in alliance για να τους διώξουν. Αργά και σταθερά το πλεονέκτημα είναι στα χέρια της Fnatic. Ο Reckless βαράει από πολύ μακριά και πάρα πολύ δυνατά φυσικά με αυτά τα auto hits. Εφόσον είναι level 17 και με τα αντικείμενα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε πόση shield έχει πάνω. Το παρόλο που παίρνει πάρα πολύ χαρά, δεν σημαίνει τίποτα για αυτόν. Ακριβώς, και τα waves συνεχίζουν να έρχονται, αλλά συνεχίζουν και να φεύγουν με γρήγορους ρυθμούς. Καταφέρνουν οι Alliance και τα διώχνουν πριν προλάβουν οι Fnatic να περάσουν και πάρα πολλά hits στον πύργο τους. Όμως σιγά σιγά, αργά και σταθερά βλέπουμε ότι αυτό το tower δεν θα αντέξει για πολύ. Να το λοιπόν αυτό το minion wave, μάλλον θα είναι αυτό το οποίο θα δώσει και στο το turret στους Fnatic. Αν και φαίνεται να αποχωρούν για τον Draco. 4 δευτερόλεπτα, είναι καλό το κόλλο εδώ να πάρουν τον Drake. Ένα objective το οποίο σίγουρα δεν θα έχουν καμία ενόχληση από την ομάδα της Alliance. Από την άλλη μεριά, οι Alliance κρατώνουν ζωντανές τις ελπίδες τους. Όσο ζουν δύο από τα τρία inhibitor tower, υπάρχουν ελπίδες. Όταν πέσουν πια και τα δύο inhibitor και έχουμε δύο lane με, minion, με super minion να πιέζουν και μία Fnatic τόσο μπροστά, είναι πρακτικά αδύνατον να κρατηθούν στο παιχνίδι. Περιμένω να το δούμε και μέσα στο Summoner's Rift, να δούμε τι θα κάνουν οι Fnatic, πώς θα καταφέρουν να κλείσουν αυτό το παιχνίδι, καθώς η αλήθεια είναι ότι γενικά οι Fnatic δεν νομίζουν να είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες οι οποίες μπορούν να κλείνουν τα παιχνίδια. Με άνεση. Και θα ιδιαίτερα σε μία Alliance. Θα το δούμε αυτό. Το Turtle πάντως, η στρατηγική της χελώνας μέσα στο καγβούκι τους λοιπόν οι Alliance. Προσπαθούν να αποφύγουν όσο το δυνατόν την επαφή με την ομάδα της Fnatic αυτή τη στιγμή και είναι πολύ λογικό αυτό. Γνωρίζουν ότι είναι αρκετά πίσω, γνωρίζουν ότι το damage τους ακόμα ίσως να μην είναι αρκετό. Πάντως, ένα Whisper πλέον έχει ο Σουκ και το Blade of the Ring ολοκληρώθηκε από τον Kog'Maw, ο οποίος βέβαια δεν έχει το Whisper του. Αλλά δεν υπάρχει και πάρα πολύ armor. Εκτός από αυτό το Omen που βλέπω πάνω στην Elise, δεν υπάρχει κάποιο άλλο armor για την Fnatic. Mm-hmm. Λίγο από το Λό και το Yellowstar και μέχρι εκεί. Επομένως, ίσως να μην είναι και τόσο απαραίτητο το Whisper. Εδώ σου τρώει πάρα πολύ damage. Ισχύει, αυτά είναι τα προβλήματα όταν παίζει έναν Kha'Zix full AD. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενε το παιχνίδι να εξελιχθεί έτσι ο Σουκ και νομίζω ότι κανείς μας δεν το περίμενε. Βουτάει μέσα ο Wicked. Το Reckless και προσπαθούν να τον φέρουν πάνω τους, αλλά δεν τα καταφέρουν μέχρι στιγμής. Μπαίνουν μέσα λοιπόν με το Reduction Fissure πάνω στον XP και XP και πάρα πολύ χαμηλά. Μπαίνει μέσα και θέλουν να σκοτώσουν κάποιον. Ο Reckless με ένα ακόμα ζωντανό. Η ulti έχει γίνει πάνω στον Σουκ από τον Frogen. Θα φύγει Alliance. Χρησιμοποιήθηκαν αρκετά ultimate σε αυτό το fight. Κανένας όμως δεν πέθανε. Ακριβώς είναι το damage πάνω στον Σουκ συνεχίζεται να είναι πάρα πολύ. Βλέπουμε τώρα το Reckless, παρόλο που μπήκε όλη η ομάδα των Alliance πάνω του, δεν μπορούσε να περάσει πάρα πολύ. Τάμα και τον Ονίφ.
Legendary ο Reckless και συνεχίζει τον damage πάνω στον πύργο. Έρχεται ο Wick τώρα και πάλι, αλλά δεν μπορεί να τον πιάσει. Μόνο και μόνο που εμφανίστηκε, έμεινε με half HP και έχει μία βόμβα του συμπαίχτη πάνω του. Θα μπορούσε να μπαίνει καμικάζι mode εκεί, αλλά δεν μπορεί μέσα σε 5 παίχτες. Φανάτη και έχουμε δεύτερο inhibitor εδώ. Οι Alliance νομίζω γνωρίζουν τη μοίρα του. Το βλέπουν να έρχεται το 2-1. Πολύ πολύ σύντομα. Και τώρα βλέπουμε λοιπόν τους άλλους Fnatic να υποχωρούν, να κάνουν αυτό το recall. Η αλήθεια είναι ότι έχουν τεράστιο προβάδισμα. Τώρα πια 10K gold. 17.000 σφαρμαρισμένο gold έναντι 11 η διαφορά στα δύο ειντικάρι. Ακριβώς, είναι τεράστια διαφορά. Ακόμα και αν βρισκόμαστε στο 40 λεπτό, η διαφορά φαίνεται. Δεν γίνεται να κάνουν κάτι πλέον και το Quicksilver σας υπάρχει πάνω στον Reckless. Ναι. Είναι αδύνατο να τον πιάσουν και από τη στιγμή που είναι αδύνατο να τον πιάσουν, αυτός μπορεί να περνάει κιλά damage τα οποία κανένας τους δεν μπορεί να αντέξει. Έχει το heal της Nami, έχει τη shield της Oriana, έχει τη shield φυσικά και του Soas και ένα Wild Growth. Επίσης νομίζω ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο και φυσικά και με το Quicksilver σας. Έτσι έχω την αίσθηση ότι το combo είναι εφόσον ο Reckless κάνει τόσο damage, σώστε τον κατά τους σκοτώσει όλους όπως και κάνουν αυτή τη στιγμή. Έρχονται λοιπόν όλα τα crowd control από πλευράς Fnatic, ο Νίφ είναι πάρα πολύ χαμηλά, έχει την ult του Zillian πάνω, την έχει απορροφήσει αυτός. Δεν είναι ιδανικό target, παρόλα αυτά δεν κάνουν το collapse ακριβώς εδώ οι Fnatic. Τώρα ίσως να έρθει η ώρα, Froggen βουτάει πάρα πολύ επιθετικά για τον Cyanide. Αυτός θα φύγει, όχι, μένει μέσα στην ομάδα της Alliance. Έρχονται τώρα εδώ οι Fnatic για το collapse, για να δούμε το Fissure, πετυχαίνει μόνο τον Xpeke. Wicked πάρα πολύ χαμηλά, μπαίνει επιθετικά. Πρώτος πεθαίνει ο Cyanide, επόμενος ο Wicked και τώρα τα reset είναι γεγονός για τον Reckless. Δεν υπάρχει ο Tabs, δεν υπάρχει damage από την Alliance, δεν μπορούν να κρατήσουν με τίποτα. Παρ' όλα αυτά το trade είναι 2-2, ο Soas είναι πολύ χαμηλά και ο Γέλοσταρ, αλλά δεν νομίζω να μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα εκεί πέρα ο Σουκ. Τώρα ο Reckless με το movement speed. Για να δούμε λοιπόν, βουτάει με βόμβα πάνω από το Σουκ. Πολύ χαμηλά ο Γέλοσταρ, μένει ζωντανός ο Reckless, βουτάει πίσω με το δικό του rocket jump. Ακόμα κρατιούνται οι Alliance, το 3-3 είναι οριακό. Είναι οριακό και βουτάει ο Σουκ για τον Reckless, πεθαίνει ο Σουκ. Legendary, ακόμα ο Reckless θα σκοτώσουν τώρα και το Σουκ, σχεδόν ace. Το damage το οποίο βγάζει ο Reckless πραγματικά είναι άπειρο, 10-0-6 για το μικρό Σουηδό και νομίζω τώρα είναι το φινάλε του παιχνιδιού στα 40 λεπτά. 40 λεπτά παιχνίδι για τη Fnatic και να καταφέρει να μπει μέσα και πάλι στη μάχη του Best of 5. Σπάνε το πρώτο Nexus Tower, το δεύτερο πέφτει πολύ πολύ γρήγορα και μόνο ο Νίφ είναι ζωντανός. Δεν μπορούν να το σταματήσουν, κάνουν εδώ λοιπόν το 2-1 οι Fnatic.